φούρες και ταλαιπωρία στις εφορίες για τα σήματα των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά. Μαύρα. Μαύρα. Ποια τα τέλη. Μα δεν τα έχουν στείλει, δεν αξιωθήκαν ούτε να μας στείλουν τα χαρτιά. Την καταδιέπαζα, τη βλέπετε πώς είναι. Να. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο παραπάνω. Αυτά βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Μαζί τα φάγαμε τον μπάκαλο, δεν πληρώνουμε μαζί, αυτό εδώ. Σε αρκετές περιπτώσεις ο συνωστισμός και οι μεγάλες ουρές ανάγκασαν τους φορολογούμενους να μεταβούν ακόμα και σε άλλη εφορία για να παραλάβουν το σήμα, αφού η προμηθειά του μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε δόη. 950 ευρώ, δίμιαθηκα. Και τι αφήσατε πίσω? Άλλες υποχρεώσεις. Να αναλογιζόμαστε κι εμείς ευθύνη μας, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει φταίμε όλοι. Καθένας με το μερίδιο ευθύνης του. Οπότε... Και ενώ η προθεσμία για την πληρωμή του σήματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, όσοι δεν το έχουν ακόμα παραλάβει, υπολογίζονται σε αρκετές χιλιάδες. Υπάρχουν δε και κάποιοι που παρέλαβαν ειδοποιητήριο με λανθασμένα στοιχεία, όπως ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος. Το ΔΕ Υπουργείο έχει ανακοινώσει πως δεν προτίθεται να δώσει παράταση. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και στις τράπεζες. Εμείς έχουμε τον αριθμό προτεραιότητας 200. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε αρκετή ώρα, αφού έχουν καλέσει μόλις το 120. Μία ώρα. Και απογοητευτήκατε πλήρως? Σίγουρα. Έκανα μισάωρο. Υπομονή κάνουν. Που κάθονται και κάνουν βόλτες. Χαρακτηριστική μάλιστα ήταν και η εικόνα σε τραπεζικό υποκατάστημα στις 8 το πρωί, όπου η ουρά ξεπερνούσε τους 50 ανθρώπους. Από τις 2 Ιανουαρίου και μετά, το αυτοκόλλητο σήμα θα μπορούν να το πάρουν μόνο από τη ΔΟΗ, με την καταβολή μάλιστα προστίμου, που είναι ισόποσο της αξίας του τέλους. Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλουν τα διπλάσια χρήματα. Κάναμε να πάρουμε από το κράτος ένα χρόνο να μας χρωστάει λεφτά. Αλλά εμείς πρέπει να πληρώνουμε μπροστά. Το Υπουργείο πάντως έχει ανακοινώσει ότι απέστειλε και την τελευταία παρτίδα των ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας για το 2011 και συγκεκριμένα εκείνη με τους αριθμούς κυκλοφορίας που λήγουν σε 9-0. Οι καθυστερήσεις στην αποστολή των ειδοποιητηρίων οφείλονται και στο γεγονός ότι άργησε να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τα νέα πράσινα τέλη, τα οποία υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρήπων του κάθε οχήματος.